Πριν όμως, ναι, μάθουμε πώς θα φτιάχνουμε λαμπάδες, πάμε να δούμε τη φωτογραφία ημέρας. Mm-hmm. Μια προσφορά από τα κέντρα οπτικών Μαρκάκης. Παίρνουμε τζίγκλ, πληροφορίες και επιστρέφουμε να τη δούμε. Θα σας αρέσει πολύ. Αν έχουμε πει και αν έχουμε πει για την τεχνητή νοημοσύνη, πόσες φορές. Άπειρες, η αλήθεια είναι αυτή. Έκανε πάντα το θαύμα της για μία ακόμα φορά. Αναρωτιόμασταν τι δεν μπορεί να κάνει τελικά αυτή η τεχνητή νοημοσύνη και από ό,τι φαίνεται, τα πάντα μπορεί να κάνει. Ακόμη και καταστάσεις και ανθρώπους που τους έχουμε τελείως διαφορετικά τοποθετημένους στο μυαλό μας, μπορεί να τους φέρει από την άλλη όψη του νομίσματος. Δεν λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, όταν κάποιος έχει πολλά χρήματα, ας έμπαινε αυτός που έχει τα χρήματα στα παπούτσια ενός φτωχού. Να δει πώς είναι αυτή η ζωή. Ναι, το έχουμε πει. Νομίζω όλοι μας αυτό. Ωραία. Αυτό έκανε λοιπόν, διεκπαιρέωσε η τεχνητή νοημοσύνη, φίλες και φίλοι, και τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο τους έκανε φτωχότερους. Πώς θα ήταν δηλαδή φτωχότεροι, εξωτερικά τουλάχιστον. Γιατί στην τσέπη νομίζω δεν είναι εύκολο να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Έτσι. Αλλά ό,τι μπορεί να πειράξει εντός αγωγικών τεχνητή νοημοσύνη, το κάνει. Λοιπόν, μιλάμε για έναν Ινδό καλλιτέχνη, ο οποίος κατάφερε και τροποποίησε και άλλαξε έτσι αυτούς τους πλούσιους ανθρώπους και τους μεταμόρφωσε σε ρακένδυτους. Μιλάμε όταν λέμε για πλούσιους ανθρώπους από Ντόναλντ Τραμπ, από Έλον Μάσκ, από τον Μπιλ Γκέιτς και Λερωμένος με τον μπλουζάκι. Τον εαυτό του να κοιτάει ο Έλον Μάσκ. Bill Gates. Μάλιστα. Bill Gates, ο οποίος είναι σε μια παραγκούπολη, ζει σε μια παραγκούπολη. Καλά, εντάξει, Ντόναλντ Τραμπ γέλασα με την ψυχή μου, η αλήθεια. Βεβαίως, σε μια έτσι. Λεφτά για δεκαπά θα είχε πάντως. Από ό,τι φαίνεται, το μαλλί είναι στη θέση του. Κάτι θα είχε μείνει στην άκρη. Η συγκεκριμένη τώρα φωτογραφία που φαίνεται και ο Ινδός, νομίζω, ο επιχειρηματίας, ο Μουκέσ Αμπάνι, ο οποίος είναι 65 ετών. Έκανε λέει και την περισσότερη εντύπωση, ιδιαίτερα στην Ινδία, μιας και ο καλλιτέχνης είναι Ινδός, γιατί είναι λέει, πάρα πολύ πλούσιος. Αλλά από ό,τι φαίνεται, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποτυπώσει λέει, ακόμη καλύτερα τη δική του την περίπτωση από τους υπόλοιπους που είδαμε πριν. Βάζω υπότιλους εγώ από κάτω. Εγώ νοηματική θα προσπαθήσω να κάνω σε λίγο. Βάζω υπότιλους γιατί περνάνε και πολύ πολύ γρήγορα οι φωτογραφίες. Και είναι και αρκετές. Τα καρέ. Ναι. Mm-hmm. Έτσι για να πάρουμε μια γεύση γενικότερα για το πώς θα διαμορφωθεί η ζωή μας και τα πλαίσια της ζωής μας αργότερα όταν και θα εξελιχθεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από τα κινητά μας, μέσα από τους υπολογιστές μας. Μια εντολή θα γίνουμε και θα δίνουμε και αυτό θα γίνεται πραγματικότητα. Μπορούμε να πούμε, θέλω μια λαμπάδα του γιού μου. Ναι. Να έχει πάνω μία καρέ. Πώς το λένε, ένα καρό σχέδιο, κάτι τέλος πάντων, κορδέλα. Ένα λαγουδάκι και ένα αυγουλάκι πράσινο, μοβ, κάτι. Όλα γίνονται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ιδιαίτερα λέει φωτογραφία με τον Bill Gates, δεν ξέρω γιατί κέρδισε τους υπόλοιπους κυρίους εδώ που βλέπουμε. Είχε λέει περισσότερα από 10.000 like, που σημαίνει ότι όλοι εντυπωσιάστηκαν με αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω ότι σε κάθε φωτογραφία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη στην προκειμένη περίπτωση. Σε συνδυασμό με τον Ινδό καλλιτέχνη. Και πολύ γέλιο πάντως. Κι όμως ήταν μια οπτική που δεν την βλέπεις, δεν θα την δεις εύκολα. Θα ήταν να δούμε την αντίδραση των ίδιων των δισεκατομμυριούχων τελικά, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με το πρόσωπό τους σε μια άλλη ζωή, σε ένα παράλληλο σύμπαν, χωρίς χρήματα, χωρίς ανέσεις, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς. Χωρίς, με πολλά χωρίς. Όλα αυτά που έχουν συνηθίσει και οι ίδιοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα οπτικά κέντρα Μαρκάκης για ακόμη μια φορά για αυτή την εξαιρετική φωτογραφία που μας βάζει σε σκέψη και εμάς τους υπόλοιπους.